Πάμε να συναντήσουμε την Νικολέτα Μπετανή, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Νικολέτα. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο ορκισμένος εχθρός του Ταγί Περντογάν, Φετουλάχ Γκιουλέν. Τώρα, την είδηση θανάτου επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Να πούμε ότι ο Γκιουλέν άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας, το οποίο νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τις τελευταίες δεκαετίες. Στην Πενσιλβάνια ζούσε αυτό εξόριστος από το 1999. Να πούμε ότι είχε κατηγορηθεί από την κυβέρνηση Ερντογάν ως εγκέφαλος της απόπειρας πραξικοπήματος που έγινε το 2016 και ότι διοικούσε ένα παράλληλο κράτος στην Τουρκία για να καταλάβει έλεγχο ορισμένων κυβερνητικών λειτουργιών. Μάλιστα. Παρότι όμως ήταν σύμμαχος του Ερντογάν, οι σχέσεις των δύο ανδρών διεράγησαν το 2013 όταν ο Γκιουλέν κατηγορήθηκε με την κατηγορία ότι υποκινούσε έρευνες για διαφθορά που στοχοποίησαν και ενέπλεξαν κυβερνητικά στελέχη του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα. Να πούμε ότι ήταν πρώην η Μάμις, βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των πιο καταζητούμενων προσώπων της Τουρκίας, με την κατηγορία ότι ηγείται τρομοκρατικής οργάνωσης και δίδασκε την ήπια εκδοχή του Ισλάμ. Το κίνημά του και ο παδί του, αυτοί που ακούμε ως γκιουλενιστές, και ο ίδιος ο Γκιουλέν, χρησιμοποιούν δομές της αγοράς, της τεχνολογίας και είναι δραστήριοι χρήστες των social media, των ψηφιακών τεχνολογιών και των δημοσίων σχέσεων. Ενώ να πούμε ότι εντός της Τουρκίας το κίνημα κρατά αποστάσεις από τα καθιερωμένα ισλαμικά πολιτικά κόμματα. Τώρα, μεγάλο ερώτημα που πλανάται είναι ποιος είναι ικανός να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα που είχαν ως ροή όχι από την Τουρκία αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι ύψους 200-250 εκατομμύρια σε μορφή ετήσιας συνδρομής και ποιος θα είναι ο διάδοχος του. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Με τα εθνικά θέματα θα ασχοληθούμε τώρα και όχι μόνο. Και με τα νεοτουρκικά και με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Πάμε να συναντήσουμε τον στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Για πέστε μου, σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε, γιατί το όχι μόνο το είπα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για το θάνατο του Γκιουλέν. Να μου πείτε τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία. Καταρχάς να δούμε ποιος ήταν ο Γκιουλέν. Ο Γκιουλέν ξεκίνησε από ένας απλός ιεροκήρυκας, όχι ακριβώς ημάμες. Yeah. Ένας ιεροκήρυκας ξεκίνησε. Στη δεκαετία του 80 με τη χούντα του Ευρέν εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Ήταν πάντα ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Τον έβλεπε με καχυποψία το βαθύ κράτος. Μέχρι που το 1999 διέρευσε μία ομιλία που είχε κάνει στα μέλη της, είχε μία σέχτα θρησκευτική. Σαν οργάνωση λειτουργούσε αυτό, έτσι δεν ήτανε, μία οργάνωση, τι ήτανε. Ναι, μία θρησκευτική, ναι, οργάνωση. Θρησκευτική οργάνωση. Αλλά είχε τηρούσε κανόνες συνωμοτικότητας και είχε ως στόχο να αμφισβητήσει τον κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτους. Μάλιστα. Δηλαδή είχε στόχο την εξουσία στην ουσία. Μέχρι το 1999 που αποκαλύφθηκε αυτό το βίντεο, έπαιξε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, προφανώς οι μυστικές υπηρεσίες το αποκάλυψαν και έτσι βρέθηκε μια φόρμουλα, επειδή διατηρούσε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενώ ήταν σε εξέλιξη η δίωξή του, του δόθηκε η άδεια να φύγει και να εγκατασταθεί στην Πενσιλβάνια. Μάλιστα. Κάποια στιγμή που βρέθηκα στις ΗΠΑ, ένας φίλος εκεί μου είπε να πάμε να τον επισκεφθούμε. Και επειδή ήξερα ότι υπήρχε εμπλοκή των Αμερικανικών υπηρεσιών, απέφυγα να τον επισκεφτώ. Δεν πήγατε τελικά. Δεν είχα κανέναν λόγο να εμπλακώ σε αυτή την ιστορία, γιατί πιθανόν να διέρεε κάτι και πλέον εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Δεν ήθελα να εμπλακώ σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Φιλιππακόπουλε, θέλω να σας πω το εξής. Τα σχολεία που είχε, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, όλα αυτά ιδιωτικά, φροντιστήρια είχε εκατοντάδες όλη την τουρκική επικράτεια για να προετοιμάζουν τους μαθητές να δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Μέσα από αυτήν τη ήταν υψηλότατο επίπεδο. Στη Σμύρνη όταν υπηρετούσα υπήρχε ένα λύκειο που πήγαιναν τα παιδιά των πλουσιωτέρων Σμυρνιών και όντως το επίπεδο της εκπαίδευσης ήταν πρωτόγνωρο για τα τουρκικά δεδομένα. Τι θέλω να πω. Δεν ήταν, δεν θέλω τώρα να τον ξεπλύνω προς Θεού, αλλά δεν ήταν ένα
σκοταδιστικό κίνημα. Ένα κίνημα το οποίο στελεχωνόταν και στελεχώνεται από υψηλού επίπεδου μορφωμένους ή από άτομα με ανώτερο και ανώτατο μορφωτικό επίπεδο. Αυτό το δίκτυο το τη σχέση του με τον Ερντογάν θέλω να μου πείτε, που ξεκίνησε ως μεντοράς του και καταλήξανε ορκισμένοι εχθροί. Το δίκτυο αυτό επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Η περιουσία του κάποια στιγμή έφτανε τα 25 με 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είχε προσωπική περιουσία του ιδρύματός του. Είχε την εφημερίδα Ζαμάν που πουλούσε 1.200.000 φύλλα στην Τουρκία, η οποία εξεδίδεται στο Αζερβαϊτζάν και σε άλλες χώρες, στη γλώσσα του φυσικά, της Κεντρικής Ασίας. Είχε την Bank Asia, μια καταπληκτική τράπεζα, τηλεοπτικά κανάλια. Ήταν δηλαδή μεγάλος παράγοντας. Όταν εξελέγει ο Ερντογάν, στην ουσία έκαναν μια στρατηγική συμμαχία. Ο ίδιος ο Γκιουλέν παρέμεινε στις ΗΠΑ, αλλά το δίκτυό του συνέπραξε με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και συγκυβερνούσαν μέχρι το 2011. Εκεί το 2011, κατά πάσα πιθανότητα, ο Γκιουλέν είδε ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να αυτονομηθεί από αυτή τη συμμαχία που είχαν κάνει, και στις 17 Δεκεμβρίου του 2011 οι εισαγγελείς, ο στόχος του Γκιουλέν ήταν να ελέγξει το Υπουργείο Παιδείας, όλους τους μηχανισμούς εννοώ, την παιδεία γενικώς, τη δικαιοσύνη και την αστυνομία, και σταδιακά να διεισδύσει και στο στρατό, δηλαδή να ελέγξει όλο το κράτος. Μάλιστα. Άρα οι εισαγγελείς ελεγχόμενοι από τον Γκιουλέν εισέβαλαν στα σπίτια υπουργών, έχοντας στοιχεία φυσικά, και βρήκαν εκατομμύρια δολάρια, κλεμμένα φυσικά, και από εκείνη την επιχείρηση των εισαγγελέων υπάρχει και σώζεται μέχρι στιγμής. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να το βάλει και να το υποτιτλήσουμε και να το βάλει και το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Έχει διασωθεί ένα ηχητικό όπου ο ίδιος ο Ερντογάν, αγοροξυπνημένος από ό,τι τον ακούω, μιλάει με το γιο του και του λέει: κρύψε τα λεφτά που έχεις, γιατί μπορούν να έρθουν και να σε συλλάβουν. Και του δίνει οδηγίες που να πάνε τα λεφτά. Μετά ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Θέλω να πω ότι εκεί πια οι δρόμοι τους χώρισαν, και το αποκορύφωμα αυτής της σύγκρουσης, που ξεκίνησε φανερά στις 17 Δεκεμβρίου του 2011, ήταν το 2016 με το πραξικόπημα, ναι. Το οποίο ο Ερντογάν μόνο τότε χαρακτήρισε αυτό το δίκτυο του Γκιουλέν, το χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση. Όταν, με βάση αυτά που λέει η πλευρά Ερντογάν, αυτό το δίκτυο, συνεργαζόμενο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με μια άλλη μεγάλη χώρα, τις οποίες το όνομα δεν θέλω να πω, αποπειράθηκαν να τον ανατρέψουν. Και έκτοτε είχαμε περίπου 90.000 συλλήψεις, αν δεν κάνω λάθος. Μπήκαν στη φυλακή οι άνθρωποι. Ακούστε, επειδή έχω φίλους. Κάποιος έκανε λογαριασμό στην Asia Bank, χωρίς να έχει καμία σχέση με το δίκτυο. Ή κάποιος έστειλε το παιδί του σε ένα τέτοιο σχολείο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπήκαν φυλακή, έχασαν τις δουλειές τους πάνω από 200.000 άνθρωποι, αστυνομικοί, αξιωματικοί, δικαστές, εισαγγελείς, καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές σε άλλους κρατικούς, στο γυμνάσιο, το λύκειο, και δάσκαλοι. Αυτό το κυνήγι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το δίκτυο, τα περισσότερα στελέχη έφυγαν στο εξωτερικό, βρίσκονται στη Γερμανία αρκετές δεκάδες χιλιάδες, όπου εκεί η Γερμανία έξυπνα πράτουσα έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα κεφάλαια του δικτύου Γκιουλέν, όπου εκεί υπάρχουν τεράστιες επιχειρήσεις, πολλές μάλιστα στο όνομα Γερμανών, για να μην μπορούν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να κάνουν αγωγές κτλ. Και στην Ελλάδα υπάρχουν μερικές χιλιάδες. Δεν είναι λίγοι οι οπαδοί του Γκιουλέν στην Ελλάδα. Έχουν τα δικά τους καταστήματα και μικρο σούπερ μάρκετ, μικροπαντοπολία. Αλλά και κυρίως στην εστίαση δραστηριοποιούνται. Και νομίζω ότι έχουν και κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα,
Δεν ξέρω να σας πω αν λειτουργούν με άδεια ή όχι, και εννοώ νηπιαγωγία. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Γενικώς όμως στην Ελλάδα δεν δημιουργούν πρόβλημα. Όμως να σας πω ότι δέχομαι προειδοποιήσεις από φίλους του κουρδικού κινήματος και λένε βάλατε φίδι στον κόρφο σας, προσέχετε. Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε το κεφάλαιο όλο αυτό με τα νεοτουρκικά και θέλω να σας ρωτήσω, στις 8 του μήνα, σε λίγες ημέρες δηλαδή, έρχεται στην Ελλάδα ο Φιντάν για τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Περιμένετε κάτι από αυτή τη συνάντηση? Καταρχάς, οι Τούρκοι μας έχουν προαναγγείλει και ο ίδιος ο Φιντάν είναι, αυτός φέρεται να είναι αυτός που μίλησε στη Χαντέφυρα της Χουριέτ, διότι δημοσιογράφος είστε. Πόσο, 30 χρόνια? 35 έχω φτάσει. Πάμε. Λοιπόν, η Χαντέφυρατ έκανε ένα δημοσίευμα και λέει μίλησα με ανώτατη διπλωματική πηγή και μου είπε ότι το πλαίσιο είναι αυτό. Και έβαλε στο πλαίσιο, στο άρθρο της, όλες τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Και σε αυτό το άρθρο έχει τη φωτογραφία του Γεραπετρίτη. Του Φιντάν. Συγγνώμη, τι να υποθέσουμε? Ποιος είναι η ανώτατη διπλωματική πηγή? Ο ίδιος ο Φιντάν. Στη συνέχεια, μετά από 3 μέρες, το πρακτορείο Ανατολού, πάλι επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, μας βάζει ακριβώς τα ίδια και κάτι παραπάνω. Όλα, δηλαδή, θα διαπραγματευτούμε το θέμα των χωρικών υδάτων, λέει, θα διαπραγματευτούμε το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με κάποια διεθνή συμφωνία με το όνομά τους. Θα διαπραγματευτούμε επίσης το θέμα της Χάλκης, της τουρκικής, όπως λένε οι ίδιοι σε εισαγωγικά, μειονότητας στη Θράκη και της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θεσσαλονίκη, την Κο και τη Ρόδο, παρακαλώ, και στη Θεσσαλονίκη. Είναι και άλλα πράγματα που ίσως μου διαφεύγουν. Και τι ζητούν? Σε περίπτωση, λέει, που τελικώς παραπέψουμε τα ζητήματα στο Διεθνές Δικαστήριο, αυτό θα γίνει συνολικά πακέτο, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα αποσύρει την αίρεση που έχει θέσει στο Διεθνές Δικαστήριο, ότι δεν αναγνωρίζει στο δικαστήριο αυτό να κρίνει θέματα εθνικής κυριαρχίας και για τα νησιά και για τη στρατικοποίηση. Yeah. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Και ξέρετε, κύριε Φιλιππακόπουλε, για να κατανοήσουν λίγο οι τηλεθεατές μας. Η Τουρκία έχει 1000 διεκδικήσεις, ας πούμε 10. Η Ελλάδα δεν έχει καμία. Διότι ακούω ορισμένους να λένε σε μία διαπραγμάτευση κάπου υποχωρεί ο άλλος για να τα βρούμε. Η Τουρκία θα υποχωρήσει από τις 10 υποχωρήσεις, θα πάει στις 8, στις 7. Η Ελλάδα από τις 10 διεκδικήσεις, η Ελλάδα δεν έχει καμία διεκδίκηση. Και θα προσπαθήσουν να μας παρουσιάσουν ενδεχόμενη κλιμακωτή με τη μέθοδο της στένας αύξηση των χωρικών υδάτων που θα δεχθεί η Τουρκία ως κέρδος. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι η πολιτική του Καραγκιόζη και του Χατζαϊβάτη. Δεν είναι πολιτική κανονικού κράτους. Ναι. Υπό αυτή την έννοια. Ναι, βέβαια υπάρχει πολιτική, κύριε Καλεντερίδη, υπάρχει πολιτική ή αυτό που ισχύει με όλες τις κυβερνήσεις, ότι εμείς αναγνωρίζουμε μόνο μία διαφορά, γι' αυτή συζητάμε και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε, αν θα προχωρήσουμε. Το ΑΟΣ Φαλοκρηπίδα. Δεν αναγνωρίζουμε άλλη διαφορά. Ναι, αλλά υπάρχει και η δήλωση του κ. Μητσοτάκη, του κ. Πρωθυπουργού, που λέει ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις, και υπάρχει και η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε και ας με πουν μειοδότη. Συγγνώμη δηλαδή, οι πολίτες, δεν ξέρω τι κάνουν τα κόμματα, οι πολίτες τι θα πρέπει να βάλουν με το νου τους, από πού θα υποχωρήσει η Ελλάδα? Η Τουρκία αν υποχωρήσει, θα υποχωρήσει από διεκδικήσεις παράνομες εις βάρος της Ελλάδας. Είπαμε από τις 10 θα μείνει στις 7, 8, 5. Η Ελλάδα από τι θα υποχωρήσει? Διεκδικούμε εμείς κάτι από την Τουρκία? Όχι. Θα μας παρουσιάσουν την αύξηση των χωρικών υδάτων αντί στα 12, στα 8, στα 9 και στα 7 σε κάποια σημεία, θα μας το παρουσιάσουν ως νίκη της Ελλάδας? Αυτό. Διότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό θα γίνει. Αν και αμφιβάλλω, εάν οι Τούρκοι, εγώ δεν δίνω καμία πιθανότητα, ούτε μία στο 3 εκατομμύριο, οι Τούρκοι να δεχθούν να πάμε στη Χάγη και να βγάλουν από το τραπέζι τη διεκδίκηση κυριαρχίας στα νησιά.
ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Όπως ξέρετε, για να πάμε στη Χάγη πρέπει να συμφωνήσουμε στον υποσχετικό για να πάμε. Αλλιώς, πώς θα πάμε, δεν γίνεται. Στο συνυποσχετικό, λοιπόν, για να κρίνουν δικαστές να χωρίσουν την ΑΟΣ και την Ευρωπαϊκή της Ελλάδας και της Τουρκίας, τι ανήκει σε εμάς, τι ανήκει σε αυτούς, πρέπει να τους πούμε από πού θα μετρήσουν. Αν ο Τούρκος λέει, ποια νησιά, αυτά τα νησιά δεν είναι δικά σου, γιατί να μετρήσουν από αυτά, βγάλτε αυτά στην άκρη. Εάν λοιπόν βγουν αυτά, τότε θα, ή αν αφήσουμε στο δικαστήριο να αποφασίσει ποια είναι, ανήκουν στην Ελλάδα και ποια στην Τουρκία, τότε όπως αντιλαμβάνεστε μπαίνουν και θέματα εθνικής κυριαρχίας στο τραπέζι. Αυτή είναι η κατάσταση. Με όση αντικειμενικότητα μπορεί να πει κανείς, ό,τι σας εξήγησα αυτό είναι. Μάλιστα. Οπότε να δούμε πού θα βγάλει αυτή η ιστορία. Και έχουμε και το μεγάλο θέμα, βέβαια, του Κυπριακού, που αυτό δεν προχωράει καθόλου. Έτσι είναι. Ακούστε. Γιατί και η τριμερή τώρα ναυάγησε που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Στην ουσία ναυάγησε, λέω. Ξέρετε, υπάρχουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο λέει ένα κράτος, μία κυριαρχία, που θα υπάρχουν δύο ζώνες, αυτή η λεγόμενη των δύο κοινοτήτων, διζωνική δικοινοτική. Που και αυτό είναι ένα απαράδεκτο σχέδιο, αλλά κοιτάξτε, αυτό το σχέδιο, αυτό το στόχο είχε η Τουρκία και όταν τον αποδεχθήκαμε εμείς, τον απορρίπτει η Τουρκία, το θεωρεί... Και μιλάει για δύο κράτη. Και πάει στα δύο κράτη. Δηλαδή, τι λέει για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις? Οι διαπραγματεύσεις να γίνουν μεταξύ δύο ισοτίμων διεθνώς αναγνωρισμένων κρατικών οντοτήτων, του ψευδοκράτους και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν γίνει αυτό, τότε τι θα διαπραγματευτούμε από εκεί μετά, αν αναγνωρίσουμε τα τετελεσμένα της κατοχής? Μάλιστα. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Πόσες φορές έχουμε ζητήσει την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων? Δεν θα έπρεπε να είναι στρατός κατοχής. Παραβιάζουν τις συμφωνίες του 60 που υπέγραψε η Τουρκία. Πουθενά δεν λέει ότι θα... οι εγκύτριες δυνάμεις μπορούν να επέμβουν και να μείνουν πάνω στο νησί να κατέχουν. Η Τουρκία, λοιπόν, είναι πάνω στο νησί και δεν υπάρχουν ισχυρές φωνές από πλευράς της Ελλάδας να αποσύρει τα στρατεύματά της από το νησί. Μάλιστα. Νομίζω ότι η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, όσο και να θέλουν να μας παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα, την επόμενη μέρα, κύριε Φιλιππακόπουλε, όταν η Τουρκία αποκτήσει αεροσκάφος τέταρτης συν γενιάς, διότι αυτό είναι το πρόβλημα. Για ένας από τους λόγους που δεν κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία παραβιάσεις στο Αιγαίο είναι γιατί τα ελληνικά αεροσκάφη, και τα Ραφάλ και τα Βάιπερ, κυρίως τα Ραφάλ, εξουδετερώνουν τα τουρκικά αεροσκάφη προτού αυτά τα δουν τα δικά μας αεροσκάφη. Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, δηλαδή, ναι, με τα ραντάρ. Ναι. Τα εγκλωβίζουν σε απόσταση, ας πούμε, 150 χιλιόμετρων. Οι Τούρκοι δεν έχουν δει τίποτα στα ραντάρ τους και υποχρεώνονται να υποχωρήσουν. Γι' αυτό δεν έρχονται στο Αιγαίο. Μάλιστα. Πλέον. Μάλιστα. Και αυτό μας το παρουσιάζουν και οι Τούρκοι. Δυστυχώς και οι εν Ελλάδη πολιτικοί μας το παρουσιάζουν ως μια κίνηση καλής θέλησης της Τουρκίας για να προχωρήσουμε και στο παράθυρο ευκαιρίες. Και να σας πω κάτι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Δεν οφείλουν να μας πούν ποιο είναι το παράθυρο ευκαιρίας. Δεν πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Όταν μιλούν για παράθυρο ευκαιρίας, ποιο είναι το παράθυρο ευκαιρίας? Ας μας πούν 2-3 στοιχεία. Δεν είναι μυστικό αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν μας λένε? Κύριε Καλεντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.